Για την υπόθεση Βαλιράκη θέλω να σας ρωτήσω. Τι έχει συμβεί από τη μαρτυρία που δώσατε τότε και μετά? Είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε αυτή την κοινωνία, ειδικά με το μαγαζί. Τι εννοείτε, έχετε δεχθεί απειλές? Απειλές δεν έχω δεχθεί, αλλά κάθε μέρα ακούω ότι τα έχω πάρει από την οικογένεια Βαλιράκη. Έρχονται στη μάνα μου και λένε ότι ο γιος σου τα έχει πάρει, τον έχουν πληρώσει για να τα πει, αυτά και το ένα και το άλλο. Είμαι τόσα χρόνια στην Ερέτρια, δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, είμαστε οικογενειάρχες και δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα τελευταία τι περνάω. Δηλαδή ένα πράγμα ανατριχιαστικό, εντελώς αειδιαστικό. Όσο για απειλές, δεν φοβάμαι και κάποιον μη με απειλήσει, σας μιλάω ειλικρινά. Γνωρίζετε ότι εμφανίστηκε και άλλος μάρτυρας στο τούνελ? Ναι, ναι, είδα την εκπομπή σας. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος επίσης κατέθεσε. Ίσως να βρεθεί τώρα ο δράστης. Νιώθετε ότι επιβεβαιώνεστε? Ναι, αυτό το νιώθω. Εσείς διακρίνατε τότε τους επιβαίνοντες στο αλευτικό σκάφος? Εγώ, όπως είχα πει και στην κατάθεσή μου, είδα μέχρι που έκανε δύο κύκλους το αλευτικό και από εκεί και πέρα, την ώρα που γυρίσανε ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί μούρι, σηκώθηκα και έφυγα. Από εκεί και πέρα δεν είδα τίποτε άλλο. Ευχόμουν να κάτσω λίγο παραπάνω, μπας και έβλεπα. Γιατί αν είχα δει όλο το σκηνικό όπως ο μάρτυρας που εμφανίστηκε στην εκπομπή σας, δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω με σταυρωμένα χέρια. Ίσως είχαμε σώσει και τον άνθρωπο. Ήσασταν κι εσείς στο νησί των ονείρων? Ναι, ναι.